το εργαστήριο τηλεπισκόπησης και εφαρμογών σε αστικό και φυσικό περιβάλλον του ΙΤΕ έχει μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων, κυρίως ερευνητικών, και μια από τις κύριες ερευνητικές συνιστώσεις είναι η μελέτη της αλληλεπίδρασης μεταξύ πόλεων και κλιματικής αλλαγής. Στο ευρύτερο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων έχουμε εγκαταστήσει δύο μικρομετεωρολογικούς πύργους στο Ηράκλειο. Ο ένας είναι στην πλατεία Κορνάρου, στο κέντρο της πόλης, και ο άλλος εδώ στο Μασταμπά, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο. Και οι δύο φέρουν όργανα που βρίσκονται πάνω από περίπου 25 μέτρα ύψος, ώστε οι μετρήσεις που παίρνουν να μην είναι σημειακές, αλλά να αντιπροσωπεύουν την ευρύτερη περιοχή στην οποία βρίσκονται οι πύργοι. Συγκεκριμένα μετράμε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και εκπομπές θερμότητας από την αστική επιφάνεια προς την ατμόσφαιρα. Στο κέντρο του Ηρακλείου, σε συνεργασία με την NASA, έχουμε εγκαταστήσει ένα ηλιοφωτόμετρο που ανήκει στο δίκτυο Aeronet, με σκοπό να μετρήσουμε τα αιωρούμενα σωματίδια οποιασδήποτε φύσης, ανθρωπογενούς ή φυσικής προέλευσης, που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα και κυρίως που συγκεντρώνονται πάνω από την πόλη του Ηρακλείου. Το ηλιοφωτόμετρο αυτό παίρνει μετρήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα και τις στέλνει απευθείας σε κεντρικό υπολογιστή στην NASA, από τον οποίο μετά είναι διαθέσιμα για οποιοδήποτε ενδιαφέρεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Η μικρομετεωρολογική πύργη που έχει εγκαταστήσει το εργαστήριο είναι εξοπλισμένη με το σύστημα Irgason, το οποίο διαθέτει έναν αναλυτή αερίων και ένα ηχητικό ανεμόμετρο, τα οποία μετρούν τη ροή διοξιδίου του άνθρακα. Σε παλαιότερη μελέτη που έχουμε κάνει, έχουμε τεκμηριώσει ότι περίπου το 70% των εκπομπών από το κέντρο της πόλης οφείλεται στην κυκλοφορία. Είναι σημαντικό λοιπόν παράγοντας και αυτό επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου εγκλεισμού λόγω της καραντίνας, λόγω της COVID-19, όπου μετρήσει διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, μεταξύ των οποίων ήταν το Ηράκλειο, έδειξαν μείωση των εκπομπών. Ειδικά για το Ηράκλειο, η μείωση ήταν της τάξης του 70% όπως αναμέναμε και αυτό τεκμηριώθηκε με βάση τις μετρήσεις που είχαμε δείξει. Συμπληρωματικά έχουμε εγκαταστήσει ένα όργανο το οποίο μετράει επίσης ακτινοβολία. Μετράει την προσπίπτουσα ακτινοβολία σε μικρά και σε μεγάλα μήκη κύματος και την ανακλόμενη. Σκοπός είναι να μετρήσουμε την ακτινοβολία η οποία πέφτει στην επιφάνεια της γης, εδώ στο κέντρο του Ηρακλείου, από τον ήλιο κάθε μέρα, αλλά και την ακτινοβολία που ανακλά η επιφάνεια στη συγκεκριμένη περιοχή μέσα στο κέντρο του Ηρακλείου προς τα πάνω. Έτσι βρίσκουμε το ισοζύγιο μεταξύ των δύο ποσοτήτων ενέργειας και της ανταλλαγής που υπάρχει μεταξύ πόλης και ατμόσφαιρας. Έχοντας λοιπόν αυτή τη γνώση, μπορούμε να συνδέσουμε, να κάνουμε τη σύνδεση μεταξύ των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της κυκλοφορίας, τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης, και έχοντας την ευαισθησία των οργάνων που διαθέτει το ΙΤΕ, μπορούμε να αποτυπώσουμε αλλαγές στις εκπομπές, στο προφίλ των εκπομπών, στο χώρο και στο χρόνο, το οποίο μπορεί να οφείλεται σε αλλαγές στην κυκλοφορία, σε αλλαγές στη χρήση γης, σε αλλαγές στην κατανάλωση ενέργειας. Και εκτός από αυτό, έχουμε υποστήριξη από το Δήμο Ηρακλείου για τη μέτρηση των εκπομπών και οι μετρήσεις αυτές χρησιμοποιούνται από το Δήμο Ηρακλείου για να υπάρχει καταγραφή και γνώση των εκπομπών, του προφίλ των εκπομπών στο κέντρο της πόλης. Μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι να καταστεί το Ηράκλειο πεδίο αναφοράς, τουλάχιστον στο αστικό περιβάλλον, για τέτοιου είδους μετρήσεις και να μπορεί να χρησιμοποιηθούν για σύγκριση με δορυφορικές καταγραφές στο μέλλον από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Να σημειώσω είναι το Ηράκλειο η μοναδική πόλη στην Ελλάδα που διαθέτει εξοπλισμό και μία από τις λίγες στην Ευρώπη. Και ειδικά οι μετρήσεις στην πλατεία Κορνάρου που έχουμε αρχίσει και τις πραγματοποιούμε εδώ και 5 με 6 χρόνια. Συμμετέχουν δίνουμε σε δίκτυα, σε παγκόσμια δίκτυα που έχουν να κάνουν με την προσομοίωση και μοντελοποίηση των πόλεων σε μεγάλα κλιματικά μοντέλα. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, διάφορες δράσεις πραγματοποιούνται από το Δήμο, οι οποίες προφανώς μπορούν να υποστηρίξουν την κατεύθυνση προς τη μείωση των εκπομπών. Για παράδειγμα, να έχουμε ενεργούς τρόπους κινητικότητας, περισσότερο ποδήλατο, περισσότερο περπάτημα, να αφήσουμε το αυτοκίνητο, να έχουμε να χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς. Όλα αυτά αλλάζουν το προφίλ της κυκλοφορίας, όλα αυτά αλλάζουν το προφίλ των εκπομπών στο κέντρο της πόλης και στις οικιστικές περιοχές. Και
αυτά μπορούν να έχουν αλλαγές, να προκαλέσουν αλλαγές οι οποίες μπορούν να είναι άμεσα μετρήσιμες από τα όργανα που έχουμε βάλει στους μικρομετρολογικούς πύργους, ειδικά στο κέντρο της πόλης. Συνεπώς, θα υπάρχει και μια επιστημονική απόδειξη για μια ποσοτική πληροφορία για το πόσο οι διάφορες δράσεις μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών του δείξου του άνθρακα, ώστε το Ηράκλειο να έχει τη δικιά του συμμετοχή σε αυτό που, στο μεγάλο στοίχημα του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής.